Δεν έχει πουθενά εικόνα. Αρχίζει. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ο κύριος Σωτηρόπουλος απουσιάζει από τη σημερινή εκπομπή γιατί εκτάκτως μετέβει στην επαρχία, αλλά στην Θεό θα είναι μαζί μας την ερχομένη Κυριακή. Η εκπομπή σήμερα θα ασχοληθεί και πάλι με την εταιρεία Σκοπιά, δηλαδή με την οργάνωση των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά. Είπα και πάλι γιατί πολλές φορές έχουμε ασχοληθεί με τους λεγόμενους μάρτυρες του Ιεχωβά με αφορμή διαφόρων γεγονότων, είτε γιατί αρνούνται την στράτευση για την άμυνα της πατρίδος μας, είτε γιατί αρνούνται τη μετάγγιση αίματος σε πρόσωπα τα οποία κινδυνεύουν. Αλλά σήμερα θα μας απασχολήσει, θα ασκήσουμε συγκεκριμένα κριτική σε ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ξύπνα. Όπως ξέρετε, η εταιρεία Σκοπιά έχει δύο περιοδικά, τη Σκοπιά και το Ξύπνα. Θα σχολιάσουμε το άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ξύπνα της 22 Ιουνίου 1995, δηλαδή εδώ και 15-20 μέρες περίπου. Είναι ενδιαφέρον το άρθρο και έχει σαν τίτλο «Ψεύτικες προβλέψεις ή αληθινές προφητείες». Πώς μπορείτε να τις ξεχωρίσετε? Αλλά προτού προχωρήσω θα ήθελα να υπενθυμίσω τα τηλέφωνα του σταθμού, το 36 17 285 και το 36 37 810. Μετά τη λήξη της εκπομπής μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε, για μισή ώρα περίπου θα είμαι εδώ. Προτού όμως προχωρήσω στην κριτική του άρθρου, θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαιτέρως σε ανθρώπους οι οποίοι καθοδηγούνται από την εταιρεία Σκοπιά, στους λεγόμενους δηλαδή μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή μας, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, να προσέξουν τις παραπομπές στα βιβλία στα οποία θα αναφερθώ και να αφήσουν και να μπορούν να απευθυνθούν στη βιβλιοθήκη της εταιρείας Σκοπιά για να ελέγξουν την ακρίβεια των παραπομπών. Επίσης, θα ήθελα να αφήσουν ελεύθερη την προσωπική τους κρίση, την προσωπική τους λογική, ανυπηρέαστη από το τι ακριβώς άκουσαν από την εταιρεία Σκοπιά όσον αφορά τα περίφημα λάθη της, τα λέξη λάθη εντός εισαγωγικών, και να εγκύψουν στο Λόγο του Θεού, που θα είναι το μέτρο με το οποίο θα μετρήσουμε την εταιρεία Σκοπιά και σε αυτό το άρθρο, ώστε να βγάλουν τα συμπεράσματα τα οποία είναι σπουδαιότατα και έχουν άμεση σχέση με την αιώνια σωτηρία. Επαναλαμβάνω τον τίτλο του περιοδικού Ξύπνα της 22 Ιουνίου 1995. Ψεύτικες προβλέψεις ή αληθινές προφητείες, πώς μπορείτε να τις ξεχωρίσετε? Εκείνο που κάνει εντύπωση σε ένα προσεκτικό αναγνώστη είναι ότι υπάρχει μία ανακριβής, μία λάθος διατύπωση στον τίτλο του άρθρου. Γιατί εδώ θέλει να υποδηλώσει η εταιρεία Σκοπιά μία αντίθεση. Εφόσον λέει ψεύτικες ή αληθινές, η μία έννοια αντίθεται από την άλλη. Αλλά η λέξη πρόβλεψη δεν είναι αντίθετη από τη λέξη προφητεία. Βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς, άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε. Όχι. Όπως θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, αυτό το λάθος είναι σκόπιμο, γιατί εξυπηρετεί την εταιρεία Σκοπιά στην προσπάθειά της να αποδείξει, το αποδείξει εντός εισαγωγικών, ότι οι φοβερές ψευδοπροφητείες τις οποίες διακήρυξε στα 100 χρόνια της υπάρξεώς της δεν είναι ψευδοπροφητείες, αλλά απλά προβλέψεις. Οπότε δεν υπάρχει κανείς λόγος να ανησυχούμε, λέει, στους οπαδούς, ούτε είμαι ο ψευδοπροφήτης που αναφέρει το Δευτερονόμιο. Θα εφαρμόσουμε, επαναλαμβάνω όμως, σαν μέτρο την Αγία Γραφή. Ο Κύριος μας στο Λουκά Ιωταθήτα 22 λέγει «Δούλε πονηρέ, εκ του στόματός σου κρινώσε». Δηλαδή, δούλε πονηρέ, από τα λόγια που θα πεις, που θα γράψεις, θα σε καταδικάσω. Και η εταιρεία Σκοπιά αυτοτιτλοφορείται ότι είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος. Εμείς όμως θα αποδείξουμε ότι είναι πονηρός δούλος, που συντύπτει τους δούλους. Επίσης ο Κύριος μας το Μαθαίο ΙΒ κεφάλαιο στίχο 37 λέγει «Εκ το λόγο σου θέλεις δικαιωθεί, αλλά και εκ το λόγο σου θέλεις καταδικαστεί». Αρχίζουμε το σχολιασμό του άρθρου και πηγαίνουμε συγκεκριμένα στη σελίδα 8. Ή μάλλον προτού να πάμε στη σελίδα 8, θα πάμε στη σελίδα 5.
η εταιρεία Σκοπιά στην προσπάθειά της να απολογηθεί για τις ψευδοπροφητείες, έμεσα πλην σαφώς κατηγορεί ακόμα και τους Αποστόλους για περίπου τα ίδια πράγματα, περίπου όχι ακριβώς. Λέγει, παρανοείς τον πρώτο αιώνα. Σκεφτείτε τι συνέβη τον πρώτο αιώνα. Όταν ο Ιησούς επρόκειτο να αναλυφθεί στον ουρανό, οι Απόστολοι το ρώτησαν με λαχτάρα. Κύριε, μήπως αυτόν τον καιρό αποκαθιστάς τη βασιλεία στον Ισραήλ? Ήθελαν να απολαύσουν όλες τις ευλογίες της βασιλείας αμέσως, αλλά ο Ιησούς τους είπε: δεν ανήκει σε εσάς να λάβετε γνώση για τους καιρούς ή τις εποχές που ο Πατέρας έχει θέσει δική του δικαιοσύνη. Πράξεις Α6-7. Αλλά η παραπομπή στην οποία μας κάνει η εταιρεία Σκοπιά, σε έναν απλό μελετητή, δεν χρειάζεται να είναι σε βάθος μελετητής, δεν την εξυπηρετεί σε τίποτα. Γιατί εδώ οι Απόστολοι απλά έχουν αγνούν κάτι και υποβάλλουν ένα ερώτημα για να πληροφορηθούν αυτό το οποίο θέλουν να πληροφορηθούν. Δηλαδή αγνούν πότε θα δημιουργηθεί, θα γίνει πολιτική ή κρατική αποκατάσταση του κράτους του Ισραήλ. Σαν Ιουδαίοι που ήταν πατριώτες και ενδιαφερόνταν για την εθνική τους αποκατάσταση, έθεσαν αυτό το ερώτημα. Τι το κακό, τι το επιλείψιμο. Έχει καμία ομοιότητα αυτή η ερώτηση που ο καθένας θα μπορούσε να υποβάλει χωρίς να αποτελεί ούτε στο ελάχιστο μεμπτόν με τις ψευδοπροφητείες που, όπως θα δείξουμε, έχει διακηρύξει η εταιρεία Σκοπιά και που, βέβαια, όπως θα δούμε, τις ονομάζει λάθη, παρανοήσεις, εσφαλμένες προβλέψεις. Ασφαλώς όχι. Στη συνέχεια αναφέρεται πιο κάτω για τη στάση ορισμένων χριστιανών της τοπικής εκκλησίας Θεσσαλονίκης. Λέγει, παρά τις προειδοποιήσεις αυτές που έδωσε ο Ιησούς, οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι περίμεναν με λαχτάρα την παρουσία του Χριστού και τις ευλογίες που θα έπαιρνε αυτοί, άρχισαν να κάνουν υποθέσεις σχετικά με το πότε θα εκπληρώνονταν οι υποσχέσεις αναφορικά με τη Βασιλεία. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έγραψε στους Θεσσαλονικείς, σχετικά με την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τότε θα συγκεντρωθούμε κοντά του, σας παρακαλούμε να μην κλονιστείτε γρήγορα από τη λογική σας, ούτε να θορυβήσετε, είτε μέσω εμπνευσμένης έκφρασης, είτε μέσω προφορικού αγγέλματος, είτε μέσω επιστολής, δίθεν από εμάς που να δείχνει ότι έχει έρθει η μέρα του Ιεχωβά. Η μέρα του Κυρίου, λέει το κείμενο. Εκεί το προσύρμεσαν στο το κάνανε Ιεχωβά. Και αυτό είναι εις βάρος σας, δεν το πάνω σχολιάσουμε, γιατί εκείνος ο Ιεχωβά που έρχεται την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας είναι ο Χριστός και όχι ο Πατέρας. Τα λόγια σχολιάζει τώρα η εταιρεία Σκοπιά, η εταιρεία τρομακτήρων του Ιεχωβά. Τα λόγια του Παύλου δείχνουν ότι μερικοί, σωστό αυτό, μερικοί από τους, όχι όλοι οι χριστιανοί, όχι η χριστιανική εκκλησία, από τους πρώτους χριστιανούς είχαν αναπτύξει εσφαλμένες προσδοκίες. Δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά ήταν μερικοί και δεν ήταν η εκκλησία το σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό και στη συνέχεια ο Παύλος τους διορθώνει. Αν και οι χριστιανοί στη Θεσσαλονίκη, ορισμένοι, όχι όλοι οι χριστιανοί στη Θεσσαλονίκη, ίσως να μην είχαν προείπει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν αναφέρει ο Παύλος ότι είχαν προείπει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό βέβαια το λέγει η εταιρεία, γιατί αυτή είπε συγκεκριμένες ημερομηνίες για συγκεκριμένα πράγματα. Όσον αφορά τη συγκέντρωσή του κοντά στον Χριστό, στον ουρανό, σαφώς νόμιζαν ότι αυτό το γεγονός ήταν κοντά. Οι απόψεις τους έπρεπε να διορθωθούν. Και η επιστολή του Παύλου το έκανε αυτό. Ωραία. Υπήρχαν μερικοί χριστιανοί, επαναλαμβάνω, οι οποίοι είχαν πλανηθεί ως προς αυτό το τομέα. Είχαν εσφαλμένες προσδοκίες, όπως λέει η εταιρεία. Αλλά δεν ήταν η Εκκλησία το σύνολο των πιστών. Υπήρχαν οι Απόστολοι, ζούσαν οι Απόστολοι, οι οποίοι ορθοτομούν στο λόγο της αληθείας, γι' αυτό και σπέβδει ο Απόστολος Παύλος και τους επαναφέρει στην τάξη. Από εκεί και πέρα, αγαπητοί μου τηλεθεατές, όποιος επαναλαμβάνει το ίδιο σφάλμα που διέπραξαν οι εκείνοι οι χριστιανοί της τοπικής εκκλησίας Θεσσαλονίκης, και όχι μάλιστα στον βαθμό που το διέπραξε η εταιρεία Σκοπιά, γιατί αυτοί δεν όρισαν μια συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε πλέον στερείται του Αγίου Πνεύματος, στερείται το φωτισμό του Θεού, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τη διόρθωση που έκανε ο Απόστολος Παύλος στους πρώτους χριστιανούς και που αποτελεί σαφέστατη προειδοποίηση κατά δίκης σε όσους θα επαναλάβουν το ίδιο σφάλμα, δογματικό σφάλμα που είχαν διαπράξει αυτοί οι μερικοί, οι λίγοι χριστιανοί. Στη συνέχεια αναφέρει και άλλοι επίσης χρειάζονται διόρθωσης. Ασφαλώς εδώ τώρα αναφέρεται η εταιρεία στον εαυτό της, ας πούμε έτσι. Τέλος, πώς έχουν δεχτεί διόρθωση οι σύγχρονοι χριστιανοί σε αυτό το ζήτημα? Εδώ πλέον μιλάει για διόρθωση, και όταν λέει σύγχρονη χριστιανή εταιρεία Σκοπιά, η λεγόμενη Μάρτυρα Ιεχωβά, εννοεί την εταιρεία Σκοπιά, και αυτούς εννοεί χριστιανούς και όχι τους άλλους. Αλλά προτού προχωρήσω, θα συνεχίσουμε βέβαια, θα ήθελα να διαβάσω
από τη Σκοπιά της 15 Οκτωβρίου 1974 το εξής. Ίσως έχει άμεση σχέση με αυτά που θα διαβάσουμε συνέχεια. Ίσως λέγεται κάτι σε μία από τις εκδόσεις της Σκοπιάς, το οποίο εσείς δεν το κατανοείτε ή που διορθώνει την προηγούμενη αντίληψη των πραγμάτων. Πώς το βλέπετε αυτό? Θα επιτρέψετε να ασχολήσουν αμφιβολίες? Η εμπιστοσύνη θα αντικαταστεί από τον σκεπτικισμό? Οπότε παραδέχεται η Σκοπιά ότι διορθώνει, αλλάζει αντιλήψεις, έτσι το ονομάζει, αλλά η γραφή της ονομάζει διδασκαλίες, το ονομάζει ψευδείς διδασκαλίες ή πλάνες, και όχι απλώς αντιλήψεις. Θα δούμε γιατί. Και στη Σκοπιά της 1ης Απριλίου 1982, σελίδα 27, διαβάζουμε. Είναι αλήθεια ότι επειδή το φως λάμπει προοδευτικά, όχι δεν είναι αλήθεια, σχολιάζω, πασαντώσεις αγαθή, λέει ο Ιάκωβος, Α17, και παν δόρημα τέλειον άνωθεν κατεβαίνει και δεν υπάρχει σκιά μεταβολής. Αυτό λέει ο Ιάκωβος. Αυτό το εδώ που λέει η εταιρεία Σκοπιά είναι πέρα για πέρα πεπλανημένο και δεν έχει καμία σχέση με την αποκάλυψη της αληθείας. Είναι αλήθεια ότι επειδή το φως λάμπει προοδευτικά και επειδή έγιναν λάθη λόγω ανθρωπίνης ατέλειας, βλέπετε, τις πεπλανημένες διδασκαλίες, η εταιρεία Σκοπιά τις ονομάζει λάθη. Είναι ένας όρος ανώδυνος για αυτήν. Γιατί λίγο πολύ όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Αλλά η αληθινή Εκκλησία δεν κάνει λάθη στη διδασκαλία της, αγαπητοί τηλεθέτες. Παραπέμπω αμέσως στο 16ο κεφάλαιο του Ιωάννου, στίχο 13, όπου ο Κύριος λέγει: όταν έλθει εκείνος, το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος δηλαδή, θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Θα έρθει, όπως ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής, και έκτοτε οδηγεί συνεχώς την Εκκλησία, την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σε ολόκληρη την αλήθεια. Δεν την αφήνει να πλανηθεί. Δεν πλανάται η Εκκλησία εν μέρη και εν μέρη αληθεύει. Και μόνο από αυτή τη λεπτομέρεια καταλαβαίνει κανείς ότι η εταιρεία Σκοπιά δεν είναι η αληθινή Εκκλησία. Είναι ένας ψευδοδιδάσκαλος, ένας μεγάλος ψευδοπροφήτης της εποχής μας. Διαβάζω, συνεχίζω. Είναι αλήθεια ότι επειδή το φως λάμπει προοδευτικά, λέει η εταιρεία Σκοπιά, και επειδή έγινε λάθη λόγω ανθρωπής τελετίας και αδυναμίας, αυτή η χριστιανή εννοή του Μάρτυρα Ιεχωβά, χρειάστηκε σε μερικές περιπτώσεις, είναι αρκετές αυτές οι μερικές περιπτώσεις, σχολιάζω, να ξανεκτιμήσουν απόψεις και διδασκαλίες. Εδώ παραδέχεται ότι ήταν διδασκαλίες. Και αυτό βέβαια είναι κατά δίκη της, γιατί εάν η διδασκαλία στην οποία χρειάστηκε, και είναι πολλές αυτές οι διδασκαλίες, να την ξαναεκτιμήσει και να την αλλάξει, τότε η διδασκαλία αυτή την οποία κήρυτε ως λόγον του Θεού ήταν διδασκαλία δαιμονική. Δεν ήταν διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος, γιατί σύμφωνα με αυτό που λέγει ο Πέτρος στην πρώτη του Καθολική Επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο στίχο 25, ο λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Όταν είναι λόγος του Κυρίου, όταν όμως είναι λόγος του διαβόλου, όταν είναι αντάλματα ανθρώπων, τότε αλλάζει όπως κανείς αλλάζει τα αποκάμισά του. Και συνεχίζουμε στο άρθρο, το σχολιασμό του άρθρου του Ξύπνα της 22 Ιουνίου 1995, στη σελίδα 8. Όταν κάποιος προχωράει πέρα από όσο είπε ο Ιησούς, σχολιάζει η εταιρεία Θεοσκοπιά, όπως έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί στη Θεσσαλονίκη, και έλεγε από αυτούς, θα υπάρχουν ψεύτικες ή ανακριβείς προβλέψεις. Χαρακτηρίζει προβλέψεις ή τις χρησιμοποιεί τον όρο προβλέψεις και τους επιθετικούς προβλησμούς ψεύτικες ή ανακριβείς. Αδελφοί μου, υπάρχει διαφορά κολοσσέα μεταξύ της προφητείας και της προβλέψεως. Τι είναι η προφητεία? Προφητεία είναι όταν ένας Άγιος άνθρωπος, όπως αναφέρει ο Πέτρος στη Δευτέρα Καθολική Επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 21, φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα. Και αυτά τα οποία θα ομιλήσει είναι λόγια του Αγίου Πνεύματος. Είτε έχουν σχέση με εξαγγελία μελλόντων γεγονότων, του παρόντος μέλλοντος, του αμέσου μέλλοντος, του αποτέρου μέλλοντος ή και μέχρι των εσχάτων ημερών, των εσχάτων χρόνων, είναι αλάθητα αυτά τα οποία θα εξαγγείλει ο προφήτης. Ή ο προφήτης δεν εξαγγέλει μόνο γεγονότα που έχουν σχέση με το μέλλον, αλλά και η διδασκαλία του είναι αλάθητη. Η διδασκαλία που έχει σχέση με τη σωτηρία των ανθρώπων, που έχει σχέση με το θέλημα του Κυρίου, προειδοποιεί τους ανθρώπους. Αυτή είναι η προφητεία. Αλλά η πρόβλεψη, η απλή πρόβλεψη, δεν συνιστά την έννοια της προφητείας. Απλά κάποιος, χωρίς να ισχυριστεί ότι εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα, χωρίς να ισχυριστεί ότι αυτά τα λέγει ο Θεός μέσω της Αγίας Γραφής, μέσω του Λόγου του, αλλά λέγει, εκφράζει απλά την προσωπική του άποψη, σκέφτεται κάτι και επί τη βάση ορισμένων γεγονότων του παρόντος κάνει κάποιες καθησίες, κάποιες υποθέσεις, προβλέπει. Λέει παραδείγματος χάρη ότι η τάδε κυβέρνηση περισσότερο από 2 χρόνια δεν θα μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία, γιατί
και λέγει διάφορες δικαιολογίες. Ή θα ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, λέμε τώρα μια πρόβλεψη, ανθρωπίνως εκφραζόμενος, επειδή θα υπάρξει σύγκρουση φερόντων στο Αιγαίο κλπ. Αυτά είναι προβλέψεις, δεν είναι προφητείες. Προφητείες θα ήταν όταν έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μου εμπνέει και μου λέει ότι θα γίνει, θα πέσει η κυβέρνηση σε τάδε ημερομηνία. Ή ότι η Αγία Γραφή λέει ότι θα γίνει ο πόλεμος στο Αιγαίο, στο τάδε εδάφιο Αποκάλυψης ή Ζαχαρία κλπ. Τότε θα ήταν προφητεία. Άρα λοιπόν, σκοπίμως η εταιρεία Σκοπιά χρησιμοποιεί τον όρο πρόβλεψη ανακριβή ψεύτικη, γιατί γνωρίζει από την ιστορία της ότι πολλές φορές έχει ορίσει τους χρόνους και τους χειρούς για την καταστροφή του κόσμου, του πονηρού συστήματος πραγμάτων, όπως η ίδια ονομάζει, αλλά δυστυχώς για αυτή έπεσε έξω, απεδείχθη ψευδοπροφήτης. Συνεχίζω την ανάγνωση και θα προβώ στη σχολιασμό. Πριν από το τέλος του έτους 1914, πολλοί χριστιανοί ανέμεναν, εννοεί τους μάρτυρες του Ιεχωβά, λες συνέχεια παρακάτω, να επιστρέψει ο Χριστός εκείνον τον καιρό και να τους πάρει στον ουρανό. Έτσι, σε μια ομιλία που εκφώνησε 30 Σεπτεμβρίου 1914 ο Α.Χ. Μακμίλαν, ένας σπουδαστής γραφής, έτσι ονομαζόταν η μάρτυρες του Ιεχωβά μπροστά από το 1931, δήλωσε: «Πιθανότατα αυτή είναι η τελευταία δημόσια ομιλία που εκφωνώ, γιατί σύντομα θα πάμε στον προορισμό στον ουρανό». Σαφώς ο Μακμίλαν έκανε λάθος. Βλέπετε, αυτήν την ψεύτικη προφητεία την ονομάζει, την βαφτίζει, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, η εταιρεία Σκοπιά λάθος. Ας μας βρουν τη λέξη λάθος για αυτά τα πράγματα μέσα στη γραφή, να τα αποδεχτούμε κι εμείς. Αλλά και αν ακόμη είναι λάθος, όπως θέλουν, που δεν είναι λάθος, είναι ψεύτικες και προφητείες, όπως θα δούμε, τότε δεν είναι η αληθινή Εκκλησία. Γιατί η αληθινή Εκκλησία, όπως είπαμε, Ιωάννου Ιωτά Σίγματα 13, έχει τον παράκτητο, την οποία οδηγεί σε ολόκληρη την αλήθεια. Και όπως λέγει ο Παύλος, Α Τιμόθεο Γ 15, η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αυτή είναι η αλήθεια για γραφή. Αλλά έχει ανάγκη από μία κολόνα, από ένα πέλμα, ένα βάθρο. Και αυτό το βάθρο, λέει ο Παύλος, είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία μας λέει ποια είναι η Αγία Γραφή, πώς είναι τα βιβλία και ποια είναι η ορθή διδασκαλία, η ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Και όχι βέβαια η εταιρεία Σκοπιά που παραδέχεται εξ ανάγκης ορισμένα πράγματα, αλλά κατά τρόπο που θέλει να τα συσκοτήσει. Όπως λέγει ότι έγιναν λάθη, ψεύτικες ή ανακριβείς προβλέψεις. Αλλά αυτή δεν ήταν η μόνη ανεκπλήρωτη προσδοκία που είχε εκείνος ή οι ομοπιστοί του σπουδαστές της γραφής. Στη συνέχεια λέγει, οι σπουδαστές γραφής, οι οποίοι από το 1931 είναι γνωστοί ως μάρτυρες του Ιεχωβά, ανέμεναν επίσης ότι το έτος 1925 θα έβλεπε την εκπλήρωση θαυμάσεων βιβλικών προφητιών. Υπέθεταν, βλέπετε το τήρημα χρησιμοποιεί η εταιρεία Σκοπιά, υπέθεταν, κάνουν υποθέσεις, έναν ανώδυνο όρο, τίποτα το επιλείψιμο δηλαδή, όπως λέγει η εταιρεία, ότι εκείνον τον καιρό θα άρχιζε η επίγεια ανάσταση, στην οποία θα επανέρχονται στη ζωή πιστοί άντρες του παρελθόντος, όπως ο Αβραάμ, ο Δαβίδ και ο Δανίλ. Πιο πρόσφατα, πολλοί μάρτυρες, προσέξτε τη διατύπωση, δεν λέει η εταιρεία Σκοπιά, αποσύει την κατηγορία από τον εαυτό της, γιατί ζουν ακόμη. Είναι πρόσφατα τα γεγονότα της ψεύτικης προφητείας του 1975. Πολλοί μάρτυρες φαντάζονταν, το ρήμα φαντάζονταν, ότι τα γεγονότα που σχετίζονται με την έναρξη της χιλετίας του Χριστού, της βασιλείας του Χριστού, μπορεί να άρχιζαν, μπορεί, βάζει ένα μπορεί. Να δούμε όμως την προφητεία όπως τη διατύπωσε, αν υπάρχει αυτό το μπορεί. Τώρα το λέει το μπορεί. Μπορεί να άρχιζαν, αλλά δεν είναι χώρα του 75. Η προσδοκία τους βασιζόταν στην κατανόηση ότι η 7η χιλιετηρία της ανθρώπινης ιστορίας θα έρχεται τότε. Αυτές οι λανθασμένες απόψεις, βλέπετε αγαπητοί τηλεθέτες, η εταιρεία Σκοπιά αυτές τις ψεύτικες προφητείες, όπως θα δούμε, τις ονομάζει λανθασμένες απόψεις. Λάθη, λανθασμένες απόψεις, ψεύτικες ανακριβείς προβλέψεις ή παρανοήσεις, όπως λέει, σε άλλο σημείο. Δεν σήμαιναν ότι οι προσκέψεις του Θεού ήταν σφραγμένες. Συμφωνούμε ο Θεός ότι λέει γίνεται. Ότι εκείνος είχε κάνει κάποιο λάθος. Συμφωνούμε ο Θεός ποτέ δεν κάνει λάθος. Η εταιρεία Σκοπιά κάνει τέτοιου είδους λάθη. Σε καμιά περίπτωση. Τα λάθη ή οι εσφαλμένες, το είναι διαστημικό, οι εσφαλμένες αντιλήψεις, όπως και στην περίπτωση των χριστιανών του πρώτου αιώνα, όχι των χριστιανών του πρώτου αιώνα, είναι σκόπιμα η διατύπωση έτσι, μερικών χριστιανών της πρώτης της τοπικής εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, τους οποίους όμως διόρθωσε και επανέφερε ο Απόστολος Παύλος στην τάξη, οφείλονταν στην αποτυχία τους να δώσουν προσοχή στην προειδοποίηση σου. Ευχαριστούμε την εταιρεία Σκοπιά που ομολογεί ότι αποτυχάνει σε πολλά πράγματα. Ποια ήταν η αποτυχία της και τι δεν πρόσεξε η εταιρεία Σκοπιά? Δεν γνωρίζει τον καιρό. Μάλιστα. Εμείς όμως το προσέχαμε, αγαπητοί μάρτυρες του Ιεχωβά, όσοι από εσάς μας παρακολουθείτε. Προσέχαμε αυτόν τον λόγο του Κυρίου
Γι' αυτό και εμείς λέμε και εμείς μιλάμε ορθόδοξοι για Ανάσταση νεκρών και λέμε πρόσδοξοι κάθε φορά που απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Αλλά ουδέποτε η Ορθόδοξη Εκκλησία είπε ότι θα γίνει Ανάσταση νεκρών το τάδε έτος. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ πλάνης και αληθείας. Κηρύττουμε την αλήθεια ότι θα γίνει Ανάσταση και θα γίνει την εσχάτη ημέρα, όπως λέγει ο Κύριος στο 6ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Αλλά όχι όπως λέγει η εταιρεία Σκοπιά, θα γίνει Ανάσταση των νεκρών του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ του 1925. Και θα έπαιρναν τα μικρόφωνα για να κυβερνήσουν τον κόσμο. Τα έχουμε εδώ, scripta manent. Τα γραπτά μένουν. Της εταιρεία Σκοπιά είναι όλα αυτά εδώ. Τα εσφαλμένα συμπεράσματα οφείλονταν όχι σε δόλο ή σε πιστία στον Χριστό. Τώρα, το κατά πόσο υπάρχει δόλο σε πιστία στον Χριστό, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο ερευνών νεφρούς και καρδίες, εκείνο το γνωρίζει. Δεν το κρίνω. Αλλά στη διακαή επιθυμία να πραγματοποιηθεί η εκπλήρωση των υποσχέσεων του στον καιρό μας. Και συνεχίζουμε. Οποιοσδήποτε προσαρμογές και χρειάζεται να κάνουμε στις απόψεις μας, προσέξτε, οποιοσδήποτε προσαρμογές, λέει η εταιρεία, και αν χρειάζεται να κάνουμε στις απόψεις μας, τις διδασκαλίες, τις πεπλανημένες διδασκαλίες, τις ονομάζει αλλαγή των διδασκαλιών, την ονομάζει προσαρμογή. Να μας δείξω μέσα από τη γραφή που η γραφή μιλάει για προσαρμογή διδασκαλιών. Η γραφή λέγει Α Πέτρου, Α 25, ο λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ιούδα 3, η πίστης άπαξ παραδόθηκε στους Αγίους, ναι και έξω. Η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδρώμα της αληθείας, Α Τιμόθεο 15. Και το Άγιο Πνεύμα μένει αιώνια στην Εκκλησία και τον οδηγεί σε ολόκληρη αλήθεια. Ιωάννου Γιώτα Σιγματάφ 13. Αυτή είναι η Ελληνική Εκκλησία και όχι η Εκκλησία των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. Δεν και Ιακώβ Α 17. Πάσα δώσε αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν κατεβαίνουν. Και δεν υπάρχει καμία μεταβολή. Εδώ όμως λέει, μιλάει για προσαρμογές της απόψης, δηλαδή στις διδασκαλίες. Από καιρό λες σε καιρό. Λες και αλλάζει κανείς τα πουκάμισά του. Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που κάνουν λάθος. Ναι, η εταιρεία Σκοπιά είναι εκείνη που κάνει τέτοιου είδους λάθη. Όχι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν άλλαξε ποτέ καμία από τη διδασκαλία. Μένει σταθερή στο λόγο του Κυρίου, τον οποίο παρέλαβε. Τη διδασκαλία, αγαπητοί αδελφοί, που μας κήρυξε ένας Απόστολος Παύλος εδώ, σε αυτά τα άγια χώματά μας, στους πατέρες μας, και που έγραψε ο Παύλος επιστολές στη γλώσσα των πατέρων μας, την έχουμε διαφυλάξει ανώθευτη, ακαινοτόμητη, απαραχάραχτη. Δεν έχουμε αλλάξει απολύτως τίποτα στη διδασκαλία μας. Προκαλούμε με τον Κύριο Σωτηρόπουλο και προσκαλούμε πρώτα και μετά προκαλούμε, αν το θέλουν, οποιονδήποτε αιρετικό να έρθει σε αυτήν την αίθουσα για οποιοδήποτε θέμα συζητήσουμε. Όπως και τώρα προκαλώ και προσκαλώ, όπως θέλω να στο εκλάβουν, τους λεγόμενους μάρτυρες του Ιεχωβά να έρθουν να κάνουμε διάλογο. Τώρα μιλάω, αναφέρομαι σε αυτό το θέμα. Εδώ και μερικές εβδομάδες μιλήσαμε για το Άγιο Πνεύμα. Πάλι απευθύνουμε πρόσκληση και τόσες άλλες φορές απευθύνουμε πρόσκληση. Οπότε πολλοί μας λένε ότι δεν έχετε βαρεθεί να απευθύνετε πρόσκληση σε ταμεία κόντων. Εμείς τέλος πάντων επαναλαμβάνουμε την πρόσκληση και την πρόκληση. Είναι λάθη. Συνεπώς οι ελεθνοί χριστιανοί θα διατηρήσουν στάση αναμονής υπακούντας την εντολή του Ιησού κλπ. Κλπ. Δεν θα επιτρέψουν σε ψεύτικες προβλέψεις να τους κάνουν να χάσουν την επαγγέλμασή τους. Εννοεί ψεύτικες προβλέψεις γιατί πάρα πολλοί οπαδοί στην εταιρεία Σκοπιά, όταν διαπιστώνουν από τη μελέτη των βιβλίων της εταιρείας, των παλαιότερων βιβλίων, όταν κάνουν μια συγκριτική μελέτη, βλέπουν ότι δεν είναι το κανάλι του Ιεχωβά. Δεν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος. Αλλά είναι ο ψευδοπροφήτης, ο κατεξοχή ψευδοπροφήτης, όχι ο μοναδικός βέβαια, και ψευδοδιδάσκαλος. Αλλά τώρα αδερφοί μου θα προχωρήσουμε. Για να πούμε όμως κάποιον αδερφοί μου ψευδοπροφήτη, θα πρέπει πρώτα εκείνος ο ίδιος να ισχυριστεί ότι είναι προφήτης. Έτσι. Ισχυρίστηκε αυτό το πράγμα η εταιρεία Σκοπιά. Ναι, το ισχυρίστηκε. Έχω εδώ τη Σκοπιά. Πρωτοτύπια, έχουμε τα πρωτότυπα. Όπως και τώρα κακώς τα έφερα γιατί είναι σπάνια και με το παραμικρό σχήμα. Της 1ης Ιουλίου του 1972. Σελίδα 389. Όσοι από τους τηλεθεατές είναι κατευθύνονται από την εταιρεία Σκοπιά μπορούν να δουν την παραπομπή. Θέλω συγνωρίσει ότι εστάθη προφήτης εν μέσω αυτών. Είναι ο τίτλος του άρθρου. Ένας τρίτος τρόπος να φτάσει κανείς να γνωρίζει τον Ιεχωβά Θεό, λέει η εταιρεία Σκοπιά, είναι μέσω των εκπροσώπων. Συμφωνούμε, αρκεί να είναι αληθινή η εκπρόσωπη του. Αλλά έχει ο Ιεχωβά έναν προφήτη να τους βοηθήσει, να τους προειδοποιήσει για τους κινδύνους και να εξαγγείλει σε αυτούς τα πράγματα που πρόκειται να συμβούν. Ερωτά. Και δείτε την απάντηση μόνη της εταιρείας Σκοπιά. Προσδιορισμός της ταυτότητας του προφήτου.
Αυτά τα ερωτήματα μπορούν να λάβουν απάντηση με καταθετικό τρόπο. Ποιος είναι αυτός ο προφήτης? Στη συνέχεια απορρίπτει τους κληρικούς των λεγόμενων χριστιανικών εθνών. Και λέει τώρα συνέχεια. Είχε εννοεί ο Ιεχωβά έναν προφήτη για να τους προειδοποιήσει. Αυτός ο προφήτης δεν ήταν ένας άνθρωπος, αλλά ένα σώμα ανδρών και γυναικών. Ήταν ο μικρός όμιλος των ακολούθων του Χριστού, γνωστή την εποχή εκείνη ως διεθνής σπουδαστή της Γραφής. Αυτό που είδαμε και στο Ξυπνά που είπε ο Μακμίλαν, ήταν λέει σπουδαστής Γραφής και η άλλη ομοπιστή του. Μάλιστα. Εδώ όμως τους λέει η εταιρεία Σκοπιά ότι ήταν προφήτη σε συλλογική βέβαια μορφή. Σήμερα είναι γνωστή ως χριστιανή μάρτυρος του Ιεχωβά. Και στη συνέχεια μας προκαλεί και μας προσκαλεί η εταιρεία Σκοπιά να ερευνήσουμε την ιστορία της, να εξετάσουμε. Φυσικά είναι εύκολο να πει κανείς ότι αυτός ο όμιλος ενεργείος ένας προφήτης του Θεού. Αλλά είναι άλλο πράγμα να το αποδείξει. Ο μόνος τρόπος για να το κάνει κανείς αυτό είναι να ανασκοπήσει την ιστορία του. Τι δείχνει αυτή? Αυτό κάνουμε κι εμείς. Εξετάζουμε την ιστορία του. Η ίδια η εταιρεία Σκοπιά μας δίνει, μας προσκαλεί και μας προκαλεί, αλλά προπαντός μας δίνει το δικαίωμα ο λόγος του Θεού που λέγει Λουκά, Αγιώτα, Θήτε, Κουσέδιο, δούλε πονηρέ εκ του στόματός σου κρινώσια. Τα ίδια μας λέει και στη Σκοπιά της 1ης Ιουνίου του 1973. Μπορεί να ενοχλούνται από την κραυγή του χριστιανικού κόσμου ότι οι χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά είναι ψευδοπροφήτες. Πράγματι αυτό το λέμε εμείς οι χριστιανοί. Εν τούτης μπορεί να μην είναι πλήρως πεπισμένοι ότι αυτή είναι αληθινή εκπρόσωπη του Ιεχωβά του υπερτάτου κυρίαρχος. Καλύτερα είναι να γνωρίσετε τώρα το 1973 που τα έγραψε αυτά η εταιρεία Σκοπιά και όχι όταν θα είναι αργά ότι υπάρχει μια αυθεντική προφητική τάξη χριστιανών μεταξύ μας και να δεχτείτε να ενεργήσετε απέναντι στο άγγελο της Γραφής ουχή ως λόγων ανθρώπων αλλά καθώς είναι αληθώς λόγων Θεού Α Θεσσαλονικής Β13. Εκείνοι που περιμένουν να αποφασιστεί ώσπου να βγουν αληθινά αυτά που διακηρύττουν οι χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι εστάθη προφήτης εν μέσω αυτών η Εζεκίλ Λάμδα Γάμα 3. Μάλιστα, η εταιρεία Σκοπιά είναι προφήτης και έχει και απειλητικό χαρακτήρα στη συνέχεια. Αλλά η καθυστερημένη αυτή γνώση δεν θα σημάνει σωτηρία για αυτούς, διότι θα βρει τις καρδιές των και τις οδούς των ότι δεν έχουν αλλάξει. Τι θα κερδίσετε διστάζοντας, λέει η εταιρεία Σκοπιά, και αμφιβάλλοντας στο γεγονός ότι η Ιεχωβά μπορεί να εγείρει όπως και έχει εγείρει έναν αληθινό προφήτη μέσα στη γενιά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, η εταιρεία Σκοπιά ορθά κοφτά, σαφέστατα, κατηγορηματικά μας λέει ότι είναι ο αληθινός προφήτης στη γενιά μας και μας προσκαλεί να εξετάσουμε ιστορία. Αλλά για να καταλάβουμε, αγαπητοί αδερφοί, τον αληθινό από τον ψεύτικο προφήτη, πάλι θα καταφύγουμε στο μέτρο που μετρούμε την εταιρεία Σκοπιά, την Αγία Γραφή. Και για να μην την αδικήσουμε, για να δούμε τον κανόνα του με τον οποίο μπορούμε να γνωρίσουμε τον ψεύτικο από τον αληθινό προφήτη, παίρνω αυτόν τον κανόνα από ένα δικό του έντυπο που έχει σαν τίτλο «Γραφικά θέματα για συζήτηση», έκδοση Μαρτίνου του Ιεχωβά, και διαβάζω στη σελίδα 48. Κανόν για την αναγνώριση των ψευδοπροφητών. Δευτερονόμιο Ιωταΐτα 2022. Δεχόμεθα την παραπομπή στην οποία μας στέλνει η εταιρεία Σκοπιά για να γνωρίσουμε πώς μπορούμε να γνωρίσουμε, δηλαδή να καταλάβουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ποιος είναι ο κανόνας, ποιος είναι ο αληθινός από τον ψεύτικο προφήτη. Εδώ είναι, διαβάζω. Ο προφήτης όμως, ώστις ασεβήσει, μιλάει για ασεβή προφήτη, και λαλήσει εν το ονόματι εμού του Θεού, λόγων, τον οποίο εγώ δεν προσέταξα εις αυτό να λαλήσει, ή ώστις λαλήσει στο όνομα άλλων Θεών, ψεύδων, ο προφήτης εκείνος θέλει θανατωθεί. Και εδώ είναι το τεστ που πρέπει να κάνουμε, τον κανόνα. Και αν είπε την καρδία σου, σκεφτεί δηλαδή, πώς θέλουμε να γνωρίσει τον λόγο τον οποίο ο Κύριος δεν ελάλησε, να ο κανόνας. Να το τεστ, αγαπητοί αδελφοί χριστιανοί Ορθόδοξοι και γενικά αγαπητοί τηλεθεατές, όσους δεν είναι Ορθόδοξοι. Όταν τη προφήτης, όπως η εταιρεία Σκοπιά που είπε ότι είναι ο προφήτης στη γενιά μας και μας προσκάλεσε και προκάλεσε να εξετάσουμε ιστορία και μας απειλεί ότι εάν δεν πιστέψουμε, μας περιμένει η σφαγή του Αρμαγεδόνος. Και ανήψεν την καρδία σου, όταν τη κάποιο προφήτη λαλήσει εν το ονόματι του Κυρίου, δηλαδή πει ότι ο Κύριος τα λέει, η Γραφή τα λέει, που είναι ο λόγος του Κυρίου, το που έχω μπροστά μου. Εδώ είναι. Και ο λόγος δεν γίνει, ουδέ συμβεί, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησε. Ελάλησε αυτόν ο προφήτης εν υπερεφανία, δεν θέλετε φοβηθεί από αυτό. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν την Αγία Γραφή, έχουμε μάλλον το περιοδικό.
το βιβλιαράκι αυτό, μας λέει ο κανόνας είναι από το Δευτερονόμιο του Μαρτίνου του Ιεχωβά, Δευτερονόμιο Γιώτα Ήτα 20-22. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι όταν κάποιος λέει στο όνομα του Κύριου, δηλαδή λέει ο Θεός, είτε άμεσα το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, είτε μέσω από την Αγία Γραφή λέει ο Θεός, και εξαγγέλει ένα γεγονός ότι κάτι θα συμβεί σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, θα γίνει τούτο, θα γίνει το άλλο, και δεν γίνει και δεν συμβεί, είναι ψεύτικος προφήτης, μην το φοβάσαι, τον περιμένει θάνατος, λέει η Γραφή. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, είπε τέτοια πράγματα η εταιρεία Σκοπιά. Μάλιστα, είπε, διαβάζω μέσα από τα βιβλία τους. Κοιτάξτε τώρα τι είπε για το 1914 η εταιρεία Σκοπιά. Μπροστά εννοείται από το 1914. Είναι από το βιβλίο των Μαρτύρων του Ιεχωβά, ο καιρός εστίν εγγύς, τόμος Β. Σελής 277. Ο δε ανωτέρω μνηστής παραλληλισμός δεικνύει τη χρονολογία ταύτην 1874, ακριβώς αντιστοιχούσαν προς τον χρόνο της χρήσεως του Ιησού ως Μεσσία. Τότε, δηλαδή όταν γράφτηκε αυτό το βιβλίο και όταν τυπώθηκε, λέγανε ότι ο Χριστός έγινε Χριστός ο Ιησούς το 1874. Τώρα λένε ότι έγινε το 1914. Βλέπετε, αλλάζουν τη διδασκαλία και τη λένε σαν λόγο Θεού, είναι υπόψη. Όπως αλλάζει κανείς τα μπουκάμισα. Εν τη αρχή του Ιουδαϊκού θερισμού εις την πρώτη έλευση, οι καιροί των εθνών αποδεικνύουσιν. Αυτά τα λέει πρώτο 14 για το 1914. Προσέξτε. Επαναλαμβάνω. Οι καιροί των εθνών αποδεικνύουσιν ότι ενεστώσε. Παρούσε κυβερνήσει δηλαδή. Ενεστώσε κυβερνήσει δέο να ανατραπώσει πάσε. Όλες οι κυβερνήσεις θα ανατραπούν δηλαδή. Πρώτου τέλους του 1914 μετά Χριστόν. Μάλιστα. Τι μας λέγει εδώ. Μας λέγει τυπωμένο πρώτο 1914 ότι το 1914 προτού να τελειώσει θα ανατραπούν λέει, όλες οι κυβερνήσεις της γης. Τώρα αν είδατε εσείς ανατροπή όλων των κυβερνήσεων της γης, πέστε μου και εμένα να το πληροφορηθώ. Τι άλλο θα γινόταν το 1914 αφού θα γινόταν η ανατροπή όλων των κυβερνήσεων. Διαβάζουμε πάλι ότι αυτό είναι το βιβλίο της εταιρείας Σκοπιά των Μαρτίνων του Ιεχωβά με τίτλο «Ελθέτου η βασιλεία σου», τόμος Γ, και στη σελίδα 139. Ο δε παραλληλισμός σούτος συνεχίζεται μέχρι του πλήρους τέλους του θερισμού της παρούσης οικονομίας, μέχρι της ανατροπής των καθομολογίων χριστιανικών βασιλείων, των πράγματι βασιλείων του κόσμου τούτου και της πλήρους εγκαταστάσεως της βασιλείας του Θεού επί γης, τονίζω επί γης, όχι εν ουρανό όπως σήμερα. Αναλυθώς λέγει η εταιρεία Σκοπιά ότι διεκήρυσε, επί γης διεκήρυσε, πρώτο 1914 τυπωμένο, εις το 1914 το τέλος των κοινών κλπ. Μάλιστα. Έτσι, ως τώρα είδαμε, ανατροπή όλων των κυβερνήσεων της γης, προτού να τελειώσει το 1914. Εγκαθίδρυση βασιλείας επί της γης το 1914. Και τι άλλο, λήξης Αρμαγεδόνους παρακαλώ, το 1914. Είναι από το ίδιο βιβλίο, «Καιρός εστίν εγγύς», τόμος Β, έκδοση 1889, σελής 113. Μη εκπλαγείτε λοιπόν όταν εις επόμενα κεφάλαια είδετε προσαγωμένας αποδείξεις μαρτυρού σας ότι η ίδρυση της βασιλείας του Θεού, λέει η εταιρεία Σκοπιά, έχει ήδη αρχίσει, ότι αντιπροφητεία καταδεικνύεται, ότι δίθεται λέει η γραφή αυτά τα πράγματα, ως μέλος αν αρχίσει την εξάρχηση της αυτής εξουσίας κατά το 1878, τώρα λέει το 1914 ότι ο Χριστός έγινε η έναρξη της διακυβερνήσεως και της βασιλείας, και ότι ο πόλεμος της ημέρας της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος, Αποκάλυψη Γιώτα Σιγματά 14, ώστις θέλει λήξη εν έτη 1914 μετά Χριστόν, μετά της πλήρους ανατροπής της ενεστώσης, δηλαδή της παρούσης, διακυβερνήσεως της γης, ήρξα το ήδη. Έτσι, για το 1914 η εταιρεία Σκοπιά, ο προφήτης όπως Καυχάτη, που εστάθη προφήτης και ζητάνε εξετάσουν ιστορία του, ο προφήτης της γενιάς μας, μας λέει μπροστά από το 1914, το 1914 θα ανατραπούν όλες οι κυβερνήσεις, θα γίνει η βασιλεία επί της γης και όχι εν ουρανό όπως λέει σήμερα, και θα λήξει ο Αρμαγεδόνας.
και τι άλλο θα γινόταν το 1914, και αυτό το λένε σε αυτό το δικό τους βιβλίο, η μάχη του Αρμαγεδόνος, τόμος Δέλτα, στη σελίδα 565. Η έναρξη της επιγείου φάσεως της Βασιλείας κατά το τέλος του 1914, εννοούμεν ότι θα συνίσταται καθ' ολοκληρίαν εκ των Αναστάντων Αγίων Ανδρών Σταρχιώτητος. Από Ιωάννου του Βαπτιστού, ο πίσω προς τον Άβυλ, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ και πάντων των Αγίων Προφητών. Και κάνει παραπομπές σε διάφορα εδάφια της Γραφής. Τώρα, βέβαια, τέτοια πράγματα δεν έγιναν και έτσι, σύμφωνα με το Δευτερονόμιο, ισχυρίσχυε εταιρεία Σκοπιά ότι είναι ο προφήτης η γενιά μας. Ελάλησε στο όνομα του Κυρίου. Είπε ότι ο Θεός τα λέει, η Γραφή τα λέει. Πράγματα για τα οποία ο Θεός δεν έδωσε τέτοια εντολή. Γιατί αν ο Θεός λαλούσε, θα είχαν γίνει απλούστατα. Σύμφωνα με τον Δευτερονόμιο, Γιώτα ήταν κεφάλαιο 20-22, την περιμένει θάνατος. Είναι ψευδοπροφήτες. Γι' αυτό όσοι από τους τηλεθεατές είναι συνταυτισμένοι με την εταιρεία Σκοπιά, με όλη την αγάπη μέσα από την καρδιά μου, πλανημένους αυτούς τους αδελφούς, να διαχωρίσουν τη θέση τους. Να μας καλέσουν στο σπίτι να κάνουμε διάλογο. Να εγκύψουν στην Αγία Γραφή χωρίς τα παραμορφωτικά γυαλιά της εταιρείας Σκοπιά, χωρίς τα λεγόμενα βοηθήματα. Οδηγούν στον αιώνιο θάνατο. Δεν οδηγούν στην αιώνια ζωή. Δεν οδηγούν στην αλήθεια. Και βέβαια είπε και αυτό που αναφέρει εδώ στο Ξύπνα για την αρπαγή του 1914 όλων των λεγόμενων Αγίων της εταιρείας Σκοπιά. Αλλά το αξιοπρόσεκτο είναι, αγαπητοί τηλεθέτες, ότι όλα αυτά που σας διάβασα, η εταιρεία Σκοπιά ισχυρίζεται ότι τα έγραψε διεπιλάμψεως του Αγίου Πνεύματος, ότι εγγράφησαν διεπιλάμψεως του Αγίου Πνεύματος. Το ισχυρίζεται αυτό στο δικό της βιβλίο, το τετελεσμένο μυστήριο, είναι ο 7ος τόμος των γραφικών μελετών, τόμος Ζήτα, στη σελίδα 482. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην σχισούν τα φύλλα γι' αυτό και... Ακούστε τι έγραψε η εταιρεία Σκοπιά. Ο Ρόσελ είναι ο ιδρυτής αυτής της φοβερής αίρεσης, ο αιρεσιάρχης. Δεν έδιδε προσοχήν στους λόγους ή στα γνώμας των ανθρώπων, έστω και αν ήσαν ούτε υπεπαιδευμένοι ή ευσεβείς, αδιαφορία και περιφρόνηση, ύψιστος εγωισμός. Είτε ήσαν νεότεροι ή ήσαν οι Άγιοι Πατέρες των μεταπιστωτικών χρόνων. Δηλαδή, ας ήταν ο Άγιος Ιγνάτιος Θεοφόρος, ο πολύ καλός μύρης, τόσο που τους τρώγαν τα λιοντάρια, τους φτιάχναν ζωντανούς, και ήταν η γνήση διάδοχη των Αποστόλων. Η γνήση χριστιανή. Ελάμβανε το λόγο κατευθείαν από το στόμα του Θεού. Ώστε σε λαλήθη δια των Αγίων Ανθρώπων του Θεού, ήτινε σε κινήθησαν υπό το Αγίου Πνεύματος. Β' Πέτρο Α21. Εις πάσας αυτού τας προτροπάς δεν ηξίου, δεν έχει την αξίωση ότι αυτός έγραψε τα βιβλία του, αυτά που σας διάβασα, ψεύτικες προφητείες. Πάντα ταύτα προέρχονται εκ Θεού δια της επιλάμψεως του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν έχουμε έλαμψη στο Αγίου Πνεύματος, έχουμε έλαμψη ενός άλλου πνεύματος, ο οποίος το πνεύμα της πλάνης, το ακάθαρτον, ο Σατανάς, που όπως λέγει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 2 Α κεφάλαιο, μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός και πλανά δυστυχής στους ανθρώπους μας και τους λέγει ότι δίθεν αλήθειες ενώ τους οδηγήσει πλάνη. Πέρασε το 14. Δεν έγινε τίποτα. Η Σκοπιά, η εταιρεία Σκοπιά, στη Σκοπιά της Ιών, όπως έχει σαν τίτλο, στις 1ης Ιανουαρίου του 1915, πέρασε το 14, στη σελίδα 11, αν δεν κάνω λάθος, εδώ φαίνεται και καλά, κάνει μια προφητεία ξανά έμεση, πλήρη σαφέστατη. Πολλάκις υπεδείξαμε ότι η μεγάλη μάχη του Αρμαγεδόνος, η αντιτυπική τι αυτή, είναι πλησίων και ότι θα επακολουθήσει αμέσως μετά τον παρόντα παγκόσμιο πόλεμο. Τότε είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ευρώπη. Το πνεύμα της πλάνης που κατευθύνει την εταιρεία Σκοπιά μπέρδεψε τον παγκόσμιο, πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με τον Αρμαγεδόνα. Γι' αυτό και όθησε την εταιρεία Σκοπιά να κάνει αυτή την προφητεία. Βέβαια, πότε τελείωσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος? Το 1918. Και αμέσως, βέβαια, όπως λέγει η εταιρεία Σκοπιά εδώ, δεν επακολούθησε ο Αρμαγεδόνας. Σύμφωνα με το Δευτερονόμιο, Γιώτα Ήτα 20-22, ελάλησε στο όνομα του Κυρίου, λόγων των οποίων ο Κύριος δεν έδωσε να την λαλήσει. Είναι ψευδοπροφήτης. Τον περιμένει θάνατο. Μετενόησε μετά το 18. Όχι. Και τώρα φτάνουμε σε αυτό που λέγει εδώ το Ξύπνα για το 1925, ότι μερικοί λέει ότι υπέθεταν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι τον καιρό εκείνο θα γίνονταν. Υπέθεταν. Εδώ έχουμε το βιβλίο «Εκατομμύρια ζών των ίδιων δέποτε θα αποθάνωσε». Έκδοση 1920 των μαρτύρων του Ιεχωβά. Για να δούμε, οι υποθέσεις κάνουν ή μιλούν κατά τρόπο που συνιστά την έννοια της προφητείας. Σελίδα 77,
Η χρονική αυτή περίοδος αυξαμένη κάνουν κάποιους υπολογισμούς. Κατά το 1575 προς του λίγη, κατά το φθινόπωρο του 1925. Οπότε ο τύπος λίγη και το μέγα αντίτυπο πρέπει να αρχίσει. Τι πρέπει να προσδοκούμε ότι θα συμβεί τότε, ρωτάει. Και λέει συνέχεια. Τα κυριότερα πράγματα άτινα πρέπει να αποκατασταθώ είναι το ανθρώπινο γένος της ζωής. Και αφού άλλη εγγραφή διασαφίζει το γεγονός, η γραφή το λέγει, ότι θα λάβει χώρα ανάστηση του Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ και άλλων πιστών του παρελθόντος, και ότι ούτε θέλουσε απολαύσει την πρώτη έβνοια, δυνάμεθα να προσδοκόμεν, είναι προσδοκία, δεν είναι υπόθεση. Είναι όπως λέμε και εμείς το σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Μόνο που εμείς το σύμβολο της πίστεως δεν λέμε ότι θα γινόταν το 1925 Ορθόδοξη. Λέμε ότι απλά θα γίνει την εσχάτη μέρα. Πότε είναι αυτή η εσχάτη μέρα, δεν το γνωρίζουμε. Θα παραστεί μάρτυρ της επιστροφής των πιστών του των αντρών του Ισραήλ. Ορίζει συγκεκριμένη χρονολογία και για συγκεκριμένα γεγονότα. Σύμφωνα με το Δευτερονόμιο Ιώτα ΙΤΕ 2022, την περιμένει θάνατος. Το ίδιο πράγμα μας λέγει και στη σελίδα 78. Επομένως, δυνάμεθα με την πιστοσύνη, όχι υποθέτουμε. Εδώ λέει υποθέτουμε, βλέπετε τι λέει, υπέθετα λέει το ξύπνα, στη σελίδα 9. Βλέπετε πως αλλάζουν τις λέξεις και το νόημα για να αποσύσουν τη βαρυτά τη κατηγορία της γραφής, όχι τη δική μας, ότι είναι ψευδοπροφήτη. Επομένως, δυνάμεθα με την επιστροφή να προσδοκόμεν ότι το 1925 θα σημειώσει την επιστροφή του Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ και των γνωστών απέναντι προφητών, ιδιαίτερως εκείνων είτε κατά ονομάων τύπου του Αποστόλου Παύλου, εις το 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους Επιστολής, σε εγκαταστάσει ανθρωπίνης τελειότητας. Έχει και στη σελίδα το ίδιο πράγμα, αναφέρει σελίδα 95, αλλά δεν έχω χρόνο να το διαβάσω και αυτό. Πέρασε το 1925 και δεν έγινε τίποτα, ούτε ο Αβραάμ αναστήθηκε, ούτε ο Ισάκ, ούτε ο Ιακώβ, ούτε οι αρχαίοι αριστείς, όπως είχε προφητεύσει η εταιρεία Σκοπιά, είπαμε, προφήτης ισχυρίζεται ότι είναι. Και πηγαίνουμε στο 1931, άλλη προφητεία. Είναι από το τετελεσμένο μυστήριο, τόμος 7, το έχω εδώ μπροστά, διαβάζω από τη μετάφραση. Σελίδα, μισό λεπτό παρακαλώ, σελίδα 719. 719 σελίδα, τετελεσμένο μυστήριο, 7ος τόμος γραφικών μελετών, βιβλίο της εταιρείας Σκοπιά. Ο χρόνος της εγκαθιδρύσεως της βασιλείας εν δυνάμει καταδεικνύεται ως μέλλον να λάβει χώρα κατά το 14ο έτος μετά την ενώση του Χριστιανισμού ή 13 έτη μετά το 1908, δηλαδή στο 1931, η Εζεκίλ μη 1. Μας παραπέμπει στο μη κεφάλαιο του Εζεκίλ, το 400 στίχο 1, ότι εκεί μιλάει, λέει ο Εζεκίλ, ότι το 1931 θα γινόταν η βασιλεία, λέει, εν δυνάμει. Τώρα, βέβαια, δεν έγινε κάποια τέτοια βασιλεία και ακόμη περιμένουν αυτού του είδους τη βασιλεία. Αλλά λάλεσαν στο όνομα του Κυρίου, λόγω των οποίων ο Κύριος δεν έδωσε εντολή να λαλήσουν. Και σύμφωνα με το Δευτερονόμιο τους περιμένει θάνατος. Και μάλιστα είχαν αγοράσει ένα σπίτι, το έχουμε δείξει κι άλλοτε εδώ, τον κύριο Αναστασάκη, το Σαντιάγκο της Καλιφορνίας, στο οποίο θα καθόταν ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ. Είναι από το βιβλίο Σωτηρία, στη σελίδα 331, βιβλίο των Μαρτίων του Ιεχωβά, και στη σελίδα 332. Δεν τα διαβάζω γιατί δυστυχώς δεν έχω χρόνο στη διάθεση. Πέρα στο 31. Ούτε Αβραάμ φάνηκε, ούτε Ισάκ ακούστηκε, σύμφωνα με την προφητεία της εταιρείας Σκοπιά. Φτάνουμε στο 1938. Τα σύννεφα του πολέμου αρχίζουν πλέον να εμφανίζονται πάνω από την Ευρώπη. Και πάλι ο ψευδοπροφήτης του Μπρούκλιν, το πνεύμα της πλάνης που κατευθύνει την εταιρεία Σκοπιά, μπερδεύει τα πράγματα. Ταυτίζει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τον Αρμαγεδόνα. Γι' αυτό και διαβάζουμε από το βιβλιαράκι τους. Αντιμετωπίσατε τα γεγονότα, δικό τους είναι, και μάθετε τον μόνο τρόπο διαφυγής. Έκδοση 1938. Ποια είναι τα γεγονότα, ερωτάει η εταιρεία Σκοπιά. Αυτά δεν απεκαλύφθησαν υπό ομάδος την ως προκατηλημένων και μεροληπτικών ανθρώπων, αλλά υπ' αυτού του παντοκράτορος Θεού του Ιδίου, ώστις είναι αδύνατο να ψευστεί. Συμφωνούμε. Ο Θεός είναι αδύνατο να ψευστεί. Η εταιρεία Σκοπιά όμως λέγει λόγια και διδασκαλίες στο όνομα του Κυρίου, ενώ ο Κύριος δεν την έδωσε εντολή να κηρύξει αυτά τα πράγματα. Και τι λέγει. Λέγει ότι υπάρχουν τώρα επί της γης οι Αναδαβίτε, αυτοί δηλαδή που ανήκουν στον πολυόχρωτο το λεγόμενο Μαρτίον του Ιεχωβά, αφοσιωμένοι στον Κύριον, τώρα το 1938, και οι οποίοι αναφιβόλως θα αποδειχθούν πιστοί. Θα είναι το γραφικός κατάλληλο δι' αυτούς να ανεφεύονται τώρα και να αρχίσουν να στρέφουν τέκνα. Όχι είναι η απάντηση ή της υποστηρίξης των γραφών. Σκεφτείτε, όσοι πίστεψαν αυτό το πράγμα το 1938, οι άνθρωποι έμειναν άγαμοι και πέθανε γεροντοπαλί, καρέ γεροντοκόρε. Πότε θα παντρευόταν, το λέει στη σύνδεση 49. Ή ο Αναδαβίτη, δηλαδή η Μάρτιο του Ιεχωβά, όπω τα λέγαμε, αυτοί που ανήκουν στον πολυόχρωτο. Εκείνοι οι οποίοι τώρα σκέπτονται να ανεφευτούν το 1938,
Φαίνεται ότι θα έκαναν καλύτερα εάν ανήμεναν ολίγα έτη, μέχρι τότε η πύρινο θύελα του Αρμαγεδόνος παρέλθει και τότε να εισέλθουν εις γάμου, κοινωνία κλπ. Επαναλαμβάνω, σκεφτείτε όσοι από τους λεγόμενους μάρους της Εχώβα πίστεψαν το 1938 ότι λίγα έτη έμειναν και θα ερχόταν η πύρινη θύελα του Αρμαγεδόνος και έμειναν ύπατροι, πέθαναν γεροντοπαλίκαρα και γεροντοκόρες που λέμε. Και αυτά ελέγχθησαν στο όνομα του Θεού του Παντοκράτορος. Και φτάνουμε τώρα στο 1975 που όπως λέει εδώ το ξύπνα, τι λέει εδώ για το 1975. Πιο πρόσφατα πολλοί μάρτυρες, δεν λέει η εταιρεία Σκοπιά, φαντάζονταν τα γεγονότα που σχετίζονται με την έναρξη χιλιετίας ότι μπορεί να άρχιζαν να λαμβάνουν χώρα το 1975. Πολλοί, όχι η εταιρεία Σκοπιά, απλώς πολλοί, φαντάζονταν, όχι ότι ήταν διασκελές εταιρείες, και ότι μπορεί να άρχισαν. Λοιπόν, εδώ έχω τη Σκοπιά της 1ης Αυγούστου του 1970. Διαβάζω από τη σελίδα 464. Ο καθένας θα ήθελε να γνωρίζει πόσο καιρό θα διαρκέσει το παρόν σύστημα και πότε θα πραγματοποιηθεί ο σκοπός του Θεού στη γη με τον ίδιο πλήρη τρόπο που πραγματοποιείται στον ουρανό. Λέω ότι ο Ιησούς απάντησε ότι θέλει κηρυχθεί κηρυχθεί και μετά φτάνουμε εδώ που μας ενδιαφέρει. Εν τούτης, η βιβλική χρονολογία η οποία δείχνει ότι ο Αδάμ έχει δημιουργηθεί το φθινόπωρο του έτους 4026 π.Χ. δεν λέει τέτοια πράγματα η γραφή. Είναι Σκοπιά τα λέει συμμετέχουν. Μας οδηγεί ως το έτος 1975. Βλέπετε, οι διδασκαλίες της εταιρείας Σκοπιά είναι αυτοί. Δεν είναι μερικών μαρτύρων οι οποίοι φαντάζονταν ή ότι είναι δυνατόν. Ως το έτος 1975 μετά Χριστόν, ως το έτος συμπληρώσεως 6.000 ετών της ανθρωπής ιστορίας, με 1.000 χρόνια ακόμη που απομένουν για τη διακυβέρνηση της Βασιλείας του Χριστού. Έτσι οποιαδήποτε και είναι η ημερομηνία του τέλους αυτού του συστήματος αγνοεί την ημέρα και το μήνα. Γνωρίζει το χρόνο. 1975 συμπληρώνονται 6.000 χρόνια από τότε που έγινε ο Αδάμ. Αλλού μας λέει ότι το ίδιο έγινε και η Εύα στο ξύπνα στις 8.69 και σε μια άλλη Σκοπιά. Οπότε συμπληρώνονται 6.000 χρόνια και αρχίζει πλέον η χιλιετία. Έτσι, οποιοδήποτε και είναι η ημερομηνία του τέλους αυτού του συστήματος, είναι σαφές ότι ο καιρός που απομένει έχει μειωθεί με μόλις 6 περίπου χρόνια, το 70 τα έλεγε αυτά, που απομένω στο τέλος των 6.000 ετών της ανθρωπίνης ιστορίας. Μάλιστα. Αυτό μας έλεγε το 75, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι μέχρι και τα σπίτια πουλούσαν, όπως έχουμε από την εταιρεία Σκοπιά, κείμενα που το λένε. Ή και παιδιά εγκατέλειπαν την κολεγιακή τους μόρφωση. Ταλάνισε κυριολεκτικά τους μάρτυρες του Ιεχωβά η εταιρεία Σκοπιά. Και φτάνει σήμερα και μας λέει ότι πολλοί μάρτυρες φαντάζονταν ότι είναι μπορεί κλπ. Μα είναι δυνατόν. Έτσι, ούτε τώρα ταπεινώνεται η εταιρεία Σκοπιά. Προσπαθεί με τέτοιες εκφράσεις να αποσύσει τη βαρυτάτη κατηγορία ότι ελάλησε στο όνομα του Κυρίου λόγων, τον οποίο ο Κύριος δεν έδωσε εντολή να λαλήσει. Αλλά δυστυχώς, αγαπητοί τηλεθετές, ο χρόνος τελείωσε όπως με πληθούν από μέσα. Απευθύνω έκκληση σε όσους από τους τηλεθετές καθοδηγούνται από την εταιρεία Σκοπιά να εγκατελείψουν τον ψευδοπροφήτη, να ελέγξουν τις παραπομπές τα βιβλία τα οποία απευθύναμε και είναι ένα μέρος της εργασίας γιατί υπάρχουν οι φοβερές αντιφάσεις, οι ψευδείς διδασκαλίες, αντιφατικές διδασκαλίες, τις οποίες σε άλλες εκπομπές θα παρουσιάσουμε. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.